Επιστρέψαμε. Εδώ είμαστε για να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με τους πολύ καλούς συναδέλφους. Είναι μαζί μας στο στούντιο ο Ανδρέας Παπαδόπουλος. Καλημέρα, Ανδρέα. Συνάδελφος, καλημέρα σε όλους. Και βέβαια στη σύνδεσή μας μέσω Skype, ο εξίσου εξαιρετικός και αγαπητός συνάδελφος, ο Θανάσης ο Παπαδής. Σας καλωσορίζουμε και τους δύο. Λοιπόν, δύο είναι τα βασικά θέματα που ουσιαστικά απασχολούν την επικαιρότητα. Το πρώτο είναι αυτό το τραγικό περιστατικό, ο χαμός του 29χρονου Μιχάλη και τα αλλεπάλληλα, τα αλυσιδωτά λάθη που έγιναν σε αυτήν την υπόθεση, που δεν κατάφερε τους, ουσιαστικά η αστυνομία να σταματήσει αυτή την αγέλεια από το να φτάσει τελικά στη Νέα Φιλαδέλφεια. Και νομίζω, Ανδρέα, υπάρχει κάτι σάπιο στο βασίλειο της Δανημαρκίας. Ναι, τα λάθη είναι αλλεπάλληλα και νομίζω έχουν και εξήγηση, γιατί έχω την αίσθηση ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πάρα πολλά λάθη σε πολιτικό επίπεδο στην αστυνομία. Mm-hmm. Χρονικά θα μπορούσα εγώ να τα οριοθετήσω μετά την αποχώρηση του κυρίου Χρυσοχοΐδη. Από εκεί και πέρα έγιναν λάθος επιλογές και σε επίπεδο πολιτικό και σε επίπεδο στελέχωσης της αστυνομίας και όλα αυτά έχουν αντίκτυπο στα εγκληματικά λάθη που έγιναν στις αρχές της εβδομάδας και οδήγησαν στο θάνατο του άτυχου παιδιού. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα. Ανακοινώθηκε αυτή η συνάντηση του Πρωθυπουργού και με το στέλεχο της ΟΕΦΑ και με τους επικεφαλείς των τεσσάρων μεγάλων ομάδων. Έχω την αίσθηση ότι δεν θα βγει κάποιο αποτέλεσμα. Αυτό που είναι ο στόχος ουσιαστικά είναι να μπει βαθιά το μαχαίρι στο κόκαλο. Βαθιά πιστεύεις ότι μπορεί να φτάσει? Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα. Συνήθως αυτές οι συναντήσεις έχουν μια επικοινωνιακή. Έτσι, παίρνουν επικοινωνιακό χαρακτήρα, αλλά δεν νομίζω ότι θα επιφέρουν κάποιο αποτέλεσμα. Γιατί δεν είναι θέμα τώρα ποδοσφαίρου, δεν είναι θέμα ιδιοκτητών, αν οι ιδιοκτήτες θα κάνουν κάτι. Νομίζω ότι είναι 100% θέμα πολιτικής βούλησης της αστυνομίας και αναδιοργάνωσης αστυνομίας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι και θέμα σχεδιασμού, βέβαια, όπως προέκυψε. Γιατί υπήρχαν οι πληροφορίες, ναι. Υπήρχαν τα σήματα και από την Ίντερπολ και τα εσωτερικά της κάποιες αστυνομίας. Κάποιες υπηρεσίες έκαναν καλά τη λειτουργήσαν. Δουλειά. Και στο κομμάτι της αθλητικής βίας και οι εργαζόμενοι στην Κακαβιά, όπως λένε οι πληροφορίες, ενημέρωσαν και με πινακίδες ότι υπάρχει αυτό το κομβόι. Ωστόσο, πιάστηκε η Ελλάδα στον ύπνο. Δεν ξέρω, κάποια ρεπορτάζ έλεγαν ότι πίστευαν ότι θα έρθουν εδώ για να κοιμηθούν οι Κροάτες και όχι μόνο, γιατί είναι και από άλλες εθνικότητες. Και είχαμε αυτά τα τραγικά αποτελέσματα. Για να βάλουμε... Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στη λειτουργία της αστυνομίας και αυτό ξεκινάει από την κεφαλή. Αυτό είναι το ένα, βέβαια. Σαφείς πολιτικές ευθύνες για τα όσα έχουν γίνει στην αστυνομία τα τελευταία περίπου δύο χρόνια. Και πριν προχωρήσουμε, να πω μόνο ότι αυτό είναι ένα ζήτημα, το πώς λειτουργήσε επιχειρησιακά η αστυνομία. Το άλλο ζήτημα είναι πώς αυτοί οι άνθρωποι έφτασαν στο σημείο να είναι εγκληματικά στοιχεία. Γιατί είναι και αυτό μια δεύτερη διάσταση και πολύ σημαντική όμως του προβλήματος. Διέκοψα. Ήθελα απλώς για να βάλουμε και τον Θανάση τον Παπαδή στην κουβέντα, να πω ότι υπήρχε αρχικά μια κινητοποίηση από το αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας, όπου επικοινώνησε με την UEFA Θανάση, ζήτησε να μην δοθούν εισιτήρια, να μην επιτραπεί η μετακίνηση των οπαδών μέρες νωρίτερα, τον Ιούλιο συγκεκριμένα. Και ξαφνικά όταν ξεκίνησε αυτό το κονβόι, πέρασε από το τελωνείο της Κακαβιάς, εκεί φαίνεται πως οι υπηρεσίες κοιμήθηκαν στην πραγματικότητα. Υπήρξε ένας απίστευτος οχαδερφισμός, που ειλικρινά εγώ δεν είμαι υπέρ της συνωμοσιολογίας, αλλά αν έβρισκα ένα κερδισμένο, θα έλεγα ότι όλο αυτό, εντός εισαγωγικών το λέω έτσι, δεν το πιστεύω, σχήμα λόγου είναι, ήταν στημένο. Δεν μπορεί τόσοι άνθρωποι να κάνουν ταυτόχρονα τόσα πολλά λάθη. Δηλαδή είναι αδιανόητο. Εκτός αν ισχύει αυτό που είπανε, ότι υποτιμήσαν την κατάσταση, που μπορεί να έχει συμβεί, υποτιμήσαν την κατάσταση και είπα, όχι, μωρέ, τώρα 150 άτομα δεν μπορεί να γίνει τίποτα άλλο. Δεν είναι δουλειά της αστυνομίας να υποτιμάει. Έχουν τόσα μηνύματα πήραν από παντού, ότι έρχονται 150-200 οργανωμένοι χούλιγκανς, οι οποίοι είναι επικίνδυνοι. Δεν μπορεί να μην κάναν τίποτα απολύτως να το αποτρέψουν. Δηλαδή είχαν σε τόσα σημεία μπορούσαν να το αποτρέψουν και σε κανένα σημείο από αυτά δεν τους αποτρέψουν. Ποιο σημείο πιστεύεις ότι είναι εκείνο, ποιο στοιχείο είναι εκείνο που οδήγησε στην απώλεια του ελέγχου? Δηλαδή τι είναι αυτό που έκανε τα πράγματα να ξεφύγουν εντελώς? Το μεγαλύτερο λάθος κατά τη γνώμη σου, ποιο μπορεί να είναι? Το μεγαλύτερο λάθος κατά την άποψή μου είναι που τους αφήσαν να μπουν στη χώρα. Από τη στιγμή που ήταν κομβόι, από τη στιγμή που οι υπηρεσίες του Μαυροβουνίου τους στείλαν και αριθμούς αυτοκινήτων,
δεν θα έπρεπε να τους επιτρέψω να μπουν στη χώρα. Τι ήρθατε να κάνετε στη χώρα? Προφανώς να δουν τον αγώνα, έτσι, ενώ δεν είχαν εισιτήρια, ενώ δεν θα μπορούσαν να δουν τον αγώνα. Ήρθαν για συγκεκριμένο σκοπό, ήταν ξεκάθαρο ότι ήρθαν για συγκεκριμένο σκοπό. Το γνώριζε αυτό η αστυνομία. Οι χούλικανς της Δυναμό είναι από τους πιο σκληρούς σε όλη την Ευρώπη. Και διαβόητοι, δηλαδή δεν ήταν κάτι καλά παιδιά που μπήκαν στη χώρα για να κάνουν διακοπές και σου λέτε πάμε να παίξουμε και λίγο ξύλο στην Εύφυλα. Από το άλλο, τώρα που ήταν ψηλιασμένοι, βρήκαν μια ομάδα Ρουμάνων. Ο Ολυμπιακός έπαιζε με μια ομάδα που δεν είχε καμία σχέση με τη Ρουμανία. Έτσι. Ήταν φιλαθλοί Ρουμάνοι, οι οποίοι ήταν αδελφοποιημένοι με τους φιλάθλους της Γκένγκ. Και όμως η ελληνική αστυνομία έκανε δουλειά τους και τους έπιασε στα σύνορα του προμαχών. Εδώ γιατί κάνανε σωστά αυτό που έπρεπε να κάνουν και εκεί δεν το κάνανε. Απλά πράγματα ήταν. Το λάθος έγινε στα σύνορα, κατά την άποψή μου. Και μετά γίναν αλυσιδωτά. Πάντως, Ανδρέα, υπάρχει και μια αίσθηση ότι από την ώρα που πέρασαν τα σύνορα, που μπήκαν από την Κακαβιά, υπάρχει, ξέρεις, και μια αίσθηση ότι ο ένας πετούσε την ευθύνη στον άλλον. Δεν θα κάνω εγώ κάτι, θα κάνει ο επόμενος. Πέρασαν από τόσους νομούς, από τόσες αστυνομικές περιφέρειες, ότι εντάξει, εγώ δεν έχω δυνάμεις τώρα, πού να τρέχουμε, ας φροντίσει ο επόμενος. Και με αυτόν τον τρόπο τελικά έφτασαν στη Νέα Φιλαδέλφια χωρίς να τους εμποδίσει κανείς. Επειδή εμείς δεν είμαστε επιχειρησιακοί και ό,τι έχουμε κάνει από το ρεπορτάζ, η λογική λέει ότι έπρεπε από τη στιγμή που μπήκαν, λίγο μετά την Κακαβιά, να τους έχουν σταματήσει. Να τελειώσει εκεί η διαδικασία. Και φαίνεται ότι όλο αυτό ήταν οργανωμένο. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί που ήρθαν εδώ ξέρανε τους σταθμούς των τρένων, ξέρανε τι θα κάνουν με τα λεωφορεία, ξέρανε από ποια δρομάκια να μπουν. Ανδρέα, να σε διακόψω. Παρακαλώ. Είχαν δικούς τους ανθρώπους εδώ. Ναι, τους υποδεχθήκαν. Δηλαδή ήταν συνδεδεμένοι. Μόνο μετά τους υποδεχθήκαν. Ήταν συνδεδεμένοι με όμοιους τους εδώ πέρα. Δεν είχε σχέδιο δηλαδή, πάντως. Αυτό είναι όλη, σαφές. Όλη αυτή η συνεννόηση που υπήρχε δεν ήταν τυχαία. Δηλαδή, δεν ξέρανε ξαφνικά από την Κροατία ποια είναι τα στενά. Το αλσίλιο πίσω από το γήπεδο. Ναι, ή στα Πευκάκια, ή στον Περισσό, ή στο όπου κατέβηκαν. Και όλα αυτά βέβαια μέσα σε αστικό περιβάλλον. Ναι. Με δηλαδή, ανθρώπους υπήρχε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Γι' αυτό λέμε ότι υπάρχει δομικό πρόβλημα της αστυνομίας και το οποίο έχει πολιτική ευθύνη. Οι επιλογές που έκανε ο Πρωθυπουργός σε πρόσωπα είναι το λιγότερο ακατανόητες. Πόσο ψηλά πρόσωπα, πιστεύεις, μα πάρα ότι πολύ πρέπει ψηλά να φτάσει ο πέλεγος. Πρόσωπα που δεν είχαν καμία σχέση, δεν είχαν καμία επιχειρησιακή επάρκεια, δεν είχαν καμία γνώση του αντικειμένου, τοποθετήθηκαν σε πολιτικές θέσεις ευθύνης, δεν ξέρω εγώ ποιο ήταν το κριτήριο, και να τα αποτελέσματα. Οι ευθύνες είναι προσωποποιημένες. Είναι οι επιλογές που έκανε ο Πρωθυπουργός για να στελεχώσει σε πολιτικό επίπεδο της αστυνομίας και αντιστοίχως οι επιλογές που κάνανε οι υπουργοί ή ποιοι ήταν εκεί πέρα στην αστυνομία. Δηλαδή είναι ένα πλέγμα ευθυνών που ξεκινάει από πολύ ψηλά. Να πω και κάτι άλλο. Ναι. Ακόμη και στο παραπέντε, δηλαδή στις 9 και 5 που ενημερώθηκε ο Αττικάρχης, δεν λέγεται έτσι, κάπως αλλιώς λέγεται, αλλά το λέω, ενημερώθηκε ότι κατεβαίνουν στην Νέα Φιλαδέλφια οι Κούλικανς. Αν έμενε η δημιουργία των ΜΑΤ που συνόδευε την ομάδα της Δυναμό για την προπόνηση, ας έφευγε η ομάδα της Δυναμό και 10 λεπτά αργότερα. Δεν χάθηκε ο κόσμος, έτσι. Αν έμενε εκεί η δημιουργία, δεν θα είχε συμβεί τίποτα. Ίσως αυτό ήταν το τελευταίο εμπόδιο το οποίο, αν είχε μπει, δεν θα είχαμε φτάσει σε αυτή την τραγική κατάληξη. Πώς είναι αρκετό, πιστεύεις, Ανδρέα, αυτό που λες εσύ, ο εντοπισμός των πολιτικών ευθυνών? Τι πρέπει να αλλάξει ριζικά για να μην οδηγούμαστε κάθε φορά στο σημείο να λέμε τι δεν έγινε σωστά μέχρι στιγμής? Η αστυνομία, όποτε οργανώνεται σωστά, κάνει καλά τη δουλειά της. Όποτε υπάρχει πολιτική βούληση, η αστυνομία κάνει καλά τη δουλειά τους. Υπάρχουν αξιωματικοί. Στην περίπτωση όμως ήταν πολιτικό το θέμα ή επιχειρησιακό? Γιατί φαίνεται ότι το σχέδιο επιχειρησιακά δεν λειτουργεί. Ναι, αλλά λέω ότι υπάρχει δομικό πρόβλημα για τα όσα έχουν γίνει και έχουν οδηγήσει στην αποσάθρωση συγκεκριμένων υπηρεσιών της αστυνομίας. Γι' αυτό λέω, ξεκινάω από ψηλά. Αντιστοίχως υπάρχουν υπηρεσίες της αστυνομίας που λειτουργούν πάρα πολύ καλά. Ή όποτε υπάρχει πολιτική βούληση, υπάρχουν οι δυνατότητες για να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα που ανακύπτουν. Γι' αυτό λέω ότι ξεκινάω από το πολιτικό κομμάτι για να πάω στο επιχειρησιακό. Γιατί όλα αυτά, όσοι γνωρίζουν πώς λειτουργούν αυτοί οι μηχανισμοί, ξέρουν ότι είναι κρίκοι, διάφοροι κρίκοι. Όποτε αυτοί οι κρίκοι χαλάνε, έχουμε αυτά τα αποτελέσματα όπως της περασμένης Δευτέρας, αυτό το τραγικό συμβάν. Τώρα, το ερώτημα, σωστά το θέτετε, από εδώ και πέρα τι μπορεί να γίνει? Εγώ δεν περιμένω κάτι από την συνάντηση.
Δεν νομίζω ότι θα βγει κάτι από την. Δεν είναι θέμα UEFA το συγκεκριμένο θέμα. Δεν είναι θέμα τώρα τι να κάνει, αν δεν μπορεί να κάνει κάτι η UEFA ή αν θα τιμωρηθεί η Δυναμό, που μακάρι να τιμωρηθεί με όλο αυτό το φασισταριό που έχει από πίσω της. Ήδη βέβαια αρνούνται και κατηγορούν και τους Έλληνες ότι δημιούργησαν όλο αυτό το χάος. Και στις απολογίες τους υποστήριξαν ότι ήρθαν να δουν την προπόνηση. Κάποιοι άλλοι λένε ότι βρέθηκαν εδώ και κουβάλαγαν όλα για διακοπές. Αυτοί ήρθαν να δουν προπόνηση. Δηλαδή, όποιος βλέπει τις εικόνες, βλέπει αγνούς φιλάθλους που ήρθαν να παρακολουθήσουν έτσι με αγνά αθλητικά αισθήματα την ομάδα τους, απλώς την προπόνηση. Εδώ μιλάμε για μια. Αυτοί εδώ είναι εγκληματίες, όλοι φαίνονται. Δεν χρειάζεται δηλαδή να είναι κανείς. Βασικά είναι εγκληματίες, αυτό είναι το ζήτημα. Δεν είναι οπαδοί. Και σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή, αφανώς. Άνθρωποι που ξεκινάνε από την Κροατία για να έρθουν στην Ελλάδα και να κάνουν όλα αυτά συνδεδεμένα με κάποιους αντιστοίχους εδώ, σημαίνει ότι είναι συμμορίες. Δεν είναι κάτι τώρα απλό.